ルカ伝第12章一節。Ενίς επί συναχθησόν των μυριάδων του όχλου, ώστε καταπατήν αλλήλους, ήρξε το λέγειν προς τους μαθητάς αυτού πρώτον. Προσέχετε εαυτής από της ζήμης ή της εστίν υπόκρισης των Φαρισαίων. Νησέτσου. Ουδέν δε συγκεκαλυμμένον εστίν ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτόν ο ου γνωστήσετε. Σανσέτσου. Ανθόν όσα εν δισκοτία είπατε εν το φωτί ακουστήσετε και ο προς το ους ελαλήσατε εν της ταμιής κηρυχθήσετε επί των δωμάτων. Ιόνσετσου. Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και μετά ταύτα μη εχόντον περισσότερον τι ποιήσε. Γόσετσου. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήνε έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν, τούτον φοβήθητε. Δοκουσέτσου. Ουχή πέντε στρουθία πολλούνται ασαρίων δύο και εν εξ αυτών ουκ έστιν επιλελισμένον ενώπιον του Θεού. Νανάσετσου. Αλλά και τρίχες της κεφαλής ημών πάσε ηρυθμίνται. Μη φοβήστε, πολλών στρουθίων διαφέρετε. Χάσετσου. Λέγω δε ημίν, πας ως αν ομολογήσει εν εμί έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου ομολογήσει εν αυτό έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Κιούσετσου. Ο δε αρνησάμενος με ενώπιον των ανθρώπων απαρνηθήσετε ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Γιούσετσου. Και πας ως ερή λόγων εις τον Υιόν του ανθρώπου αφεθήσετε αυτό, το δε εις το Άγιον Πνεύμα βλασφημίσαντι ουκ αφεθήσετε. Διουησέτσου. Όταν δε εισφέρωσιν ημάς επί τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνήσετε πως ή τι απολογήσεστε ή τι είπετε. Διουησέτσου. Το γάρ Άγιον Πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα α δι υπήν. Διουσάνσετσου. Είπεν δε της εκ του όχλου αυτό, διδάσκαλε, είπε το αδελφό μου, μερίσαστε με τεμού την κληρονομίαν. Διουιόνσετσου. Ω δε είπεν αυτό, άνθρωπε, τις με κατέστησεν κριτήν ή μεριστήν επί μας. Διουγόσετσου. Είπεν δε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ουκ εν το περισσεύειν την ή η ζωή αυτού, εστίν εκ των υπαρχόντων αυτό. Διουροξέτσου. Είπεν δε παραβολήν προς αυτούς λέγον, ανθρώπου την ως πλουσίου, εφόρησεν η χώρα. Διουνανάσετσου. Και διαλογίζεται εν εαυτό λέγον, τι ποιήσω, ότι ουκ έχω που συνάξω τους καρπούς μου. Διουχάσετσου. Και είπεν, τούτο ποιήσω, καθελώ μου τας αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα των σύτων και τα αγαθά μου. Διουκιούσετσου. Και ερώ τη ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Νιγίσετσου. Είπεν δε αυτό ο Θεός, άφρον, ταύτη την νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Α δε η τίμα σας, τίνι έστε. Νιγίσετσου. Ούτως ο θησαυρίζον αυτό και μη εις Θεόν πλουτών. Νίγιου νίσετσου.
είπεν δε προς τους μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή, τι φάγητε, μη δε το σώματι ημών, τι ενδύσιστε. 23. Η γάρ ψυχή πλοίων εστίν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. 24. Κατανοήσατε τους κόρακας ότι ούτε σπύρουσιν ούτε θερίζουσιν. Εις ουκ έστιν ταμιείον ουδέ αποθήκη και ο Θεός τρέφει αυτούς. Πόσο μάλλον ημείς διαφέρετε των πετινών. 25. Τις δε εξιμών μεριμνών δίνατε επί την ηλικίαν αυτού προς την επίχην. 26. Ή ουν ουδέ ελάχιστον δίναστε, τι περί των λοιπόν μεριμνάτε. 27. Κατανοήσατε τα κρίνα, πως ούτε νήθη ούτε υφαίνει. Λέγω δε ημίν, ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού, περιεβάλλετο ως εν τούτον. 28. Είδε εν αγρό των χόρτων όντα, σήμερον και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιάζει, πόσο μάλλον ημάς ολιγόπιστοι. 29. Και εμείς μη ζητείτε τι φάγετε και τι πείτε και μη μετεωρίζεστε. 30. Ταύτα γάρ πάντα τα έθνη του κόσμου επιζητούσιν. Ημών δε ο πατήρ είδεν ότι χρήζεται τούτον. 31. Πλην ζητείτε την βασιλείαν αυτού και ταύτα προστεθήσετε ημίν. 32. Μη φοβού το μικρόν πίμνιον, ότι ευδόκησεν ο πατήρ ημών δούνε ημίν την βασιλείαν. 33. Πωλήσατε τα υπάρχοντα ημών, και δότε ελεημοσύνην. Ποιήσατε εαυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρών ανέκλειπτον εν της ουρανής, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σεις διαφθείρει. 34. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. 35. Έστωσαν ημών οι οσφίες περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. 36. Και εμείς, όμοι ανθρώπις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτό. 37. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, ους ελθόν ο Κύριος ευρύσει γρηγορούντας. Αμήν λέγω ημίν ότι περιζώσετε και ανακλινεί αυτούς και παρελθόν διακονήσει αυτής. 38. Καν εν τη Δευτέρα, καν εν τη Τρίτη φυλακή έλθει και εύρυ ούτως. Μακάρι εισήν εκείνη. 39. Τούτο δε γινώσκετε, ότι ή ήδη ο οικοδεσπότης ποια ώρα ο κλέπτης έρχεται, ουκ αν αφήκεν διορριχθήνε τον οίκον αυτού. 40. Και εμείς γίνεστε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. 41. Είπεν δε ο Πέτρος, Κύριε, προς ημάς την παραβολήν ταύτην λέγεις, ή και προς πάντας. 42. Και είπεν ο Κύριος, τις άρα εστίν ο πιστός οικονόμος, ο φρόνιμος, ον καταστήσει ο Κύριος επί της θεραπείας αυτού του διδώνε εν καιρό το σιτομέτριον. 43. Μακάριος ο δούλος εκείνος, ον ελθόν ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. 44.
αληθώς λέγω ημίν, ότι επί πάσαν της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. 45 σέτσου. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριος μου έρχεστε, και άρξετε τύπτην τους παιδας και τας παιδίσκας, αισθύνετε και πίνην και μεθύσκεστε. 46 σέτσου. Ήξη ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά τον απίστον θύσει. 47 σέτσου. Εκείνος δε ο δούλος ο γνούστο θέλημα του Κυρίου αυτού και μη ετοιμάσας ή ποιήσας προς το θέλημα αυτού δαρίσετε πολλάς. 48 σέτσου. Ο δε μη γνούς, ποιήσας δε άξια πληγών, δαρίσετε ολίγας. Παντί δε ο εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρ' αυτού, και ο παρέθεντο πολύ, περισσότερον ετήσουσιν αυτόν. 49 σέτσου. Πυρ ήλθον βαλήν επί την γην, και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. 50 σέτσου. Βάπτισμα δε έχω βαπτισθήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστεί. 51 σέτσου. Δοκείτε ότι ειρήνην παραγενόμην δούνε εν τη γη. Ουχή, λέγω ημίν, αλ ή διαμερισμόν. 52 σέτσου. Έσονται γάρ από τον ίν 5-9 οίκο. Διαμεμερισμένοι. Τρεις επί δισήν και δύο επί τρισήν. 53 σέτσου. Διαμεριστήσονται πατήρ επί ιό και ιός επί πατρί. Μήτυρ επί θυγατέρα και θυγάτυρ επί την μητέρα. Πενθερά επί την νύμφιν αυτής και νύμφη επί την πενθεράν. 54 σέτσου. Έλεγεν δε και της όχλης, όταν είδητε νεφέλην ανατέλουσαν επιδισμόν, ευθέως λέγεται ότι όμβρος έρχεται και γίνεται ούτως. 55 σέτσου. Και όταν νότων πνέοντα λέγεται ότι καύσον έστε και γίνεται. 56 σέτσου. Υποκριτέ, το πρόσωπον της γης και του ουρανού είδατε δοκιμάζειν, τον καιρόν δε τούτον πώς ου δοκιμάζεται. 57 σέτσου. Τι δε και αφέ αυτόν ου κρίνεται το δίκαιον. 58 σέτσου. Ως γάρ υπάγεις μετά του αντιδίκου σου επάρχοντα, εν διωδώ δώς εργασίαν απειλάχθε απ' αυτού, μήποτε κατασύρισε προς τον κριτήν, και ο κριτής σε παραδώσει το πράκτορι και ο πράκτορ σε βαλεί εις φυλακήν. 59 σέτς. Λέγωσι, ου μη εξέλθεις εκείθεν, έως και το έσχατον λεπτόν αποδός.